Λοιπόν, πριν το σχολιάσουμε, Φωτεινή μου, να βάλουμε στην παρέα μας και τη μαμά της Κατερίνας Νάκα, την κυρία Γεωργοπούλου Στυλιανή. Κυρία Στυλιανή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσείς, Σας βλέπουμε και στη φωτογραφία, ομορφότατη, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Μοιάζετε με την κόρη σας. Μοιάζετε πολύ, έχει δίκιο η Φωτεινή, μοιάζετε πάρα πολύ. Α, ευχαριστώ πολύ, να το τιμή μου, ευχαριστώ. Εσείς περιμένατε να είναι προτινόμενη η Κατερίνα? Όχι βέβαια, γιατί είχε πολλά, έχει πολλά να δώσει η Κατερίνα. Προς το παρόν δεν έχει δώσει, έχει δώσει πολύ λίγα. Δεν έχουν καταλάβει την Κατερίνα σαν Κατερίνα, σαν χαρακτήρα και σαν μαχητικότητα. Είναι παιδί που μάχεται στη ζωή της και κερδίζει. Mm-hmm. Το ήθελε πάρα πολύ να μπει. Αυτή τη στιγμή η Κατερίνα βρισκόταν σε ένα πολύ καλό σημείο της καριέρας της, το καλύτερο σημείο θα έλεγα. Κι όμως τα εγκατέλειψε όλα για να μπει στο παιχνίδι. Γιατί το ήθελε και το είχε δηλώσει και σε κάποιες άλλες εκπομπές ότι ήθελε να μπει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όταν είναι άδικο να φύγει. Καλά, δεν σημαίνει ότι θα φύγει κιόλας. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια κορίτσια. Αν λέω, θα θεωρήσω έτσι. Και πιστεύω κάτι άλλο να σας πω. Ότι εάν ψήφιζε η ομάδα της, οι οποίοι τη ζουν και την ξέρουν καλύτερα και δεν έχω καταλάβει, κανένας δεν θα την ψήφισε για αποχώρηση. Ναι, μα γιατί... κιόλας και αυτό είναι και το αναμενόμενο και το ωραίο αυτό του παιχνιδιού, ότι δεν, αυτά που περιμένεις τελικά δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν κάποια άλλα. Ακριβώς. Και εκείνη και η μαγεία και η χημεία του παιχνιδιού. Δυστυχώς συμβαίνουν κάποια πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι, ο κόσμος αποφασίζει. Ναι. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κυρία Στυλιανή. Δεν την ξέρει η άλλη ομάδα, αλλά την ψηφίσαν ως την πιο αδύναμη παίκτρια, που μέσα από τα αγωνίσματα έτσι το έκριναν. Ναι. Δεν έφτασε. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να δείξει κάποιος. Δύο νίκες νομίζω ότι είχε, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος να δείξει κάποιος τη μαχητικότητά του και αυτό που έχει μέσα του. Ήδη η Κατερίνα από την πρώτη μέρα, γιατί παρακολουθώ το κανάλι και πριν από την Κατερίνα, όλα είμαι φαν του καναλιού του Έψιλον. Λοιπόν, η Κατερίνα από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή? Είναι καλύτερη από ό,τι ήταν την πρώτη μέρα. Και πιστεύω ότι αν θα μείνει μέσα στο παιχνίδι, θα είναι ακόμα καλύτερη. Κυρία Στυλιανή, ποιο είναι το πιο δυνατό της στοιχείο της Κατερίνας στην προσωπικότητά της? Η μαχητικότητά της, το πιστεύω στα θέλω της, ό,τι θέλει αργά ή γρήγορα το κατακτά. Έχει δύναμη ψυχής. Μάλιστα. Γενικά είναι μαχήτρια. Ναι, όπως το είπα στην αρχή, είναι μαχήτρια της ζωής. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Όταν άκουσε ότι είναι προτινόμενη, λέγαμε εδώ με τη Φωτεινή τώρα, όπως βλέπαμε και εμείς τα πλάνα, ότι δεν το περίμενε. Έμεινε δηλαδή λίγο, σου λέει, εγώ. Και ήταν και λίγο, φάνηκε, εκτός από το ότι δεν το περίμενε, ήταν και λίγο στενοχωρημένη. Εσείς που είστε μαμά της και την είδατε, τι καταλάβατε, αυτά που καταλάβαμε κι εμείς? Ότι στεναχωρήθηκε, δεν το περίμενε, γιατί πιστεύει μέσα της ότι έχει πολλά να δώσει και δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Και ότι είναι πολύ νωρίς που είναι προτινόμενη. Mm-hmm. Ναι, μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Με την πείνα και όλο αυτό, πώς θα πήγε, αντέχει? Την πείνα την αντέχει. Το κρύο? Γενικά και το κρύο, όλα τα αντέχει. Όλα μπορεί να τα αντέξει αυτό το παιδί. Όταν λέτε την πείνα και το κρύο την αντέχει, ήταν η Κατερίνα από τις κοπέλες που, ξέρετε, έχουμε ένα θέμα με την εμφάνισή μας οι γυναίκες, που έτρωγε λιγότερο, δηλαδή έτσι έχει μάθει να αντέχει, ή γενικότερα ήταν η Κατερίνα παιδί που από τη φύση της τρώει λίγο. Mm-hmm. Από τη φύση της, γιατί θέλει να έχει αυτό το στυλ που έχει. Ναι, φαίνεται και σου λέει και σου λέει αυτό. Ναι, είναι και λόγω της δουλειάς της. Καταλάβατε, πρέπει να έχει αυτή την εικόνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει κάποια άλλη εικόνα, δηλαδή στο σωματότυπο εννοώ, έτσι, τα κιλά. Τι άλλο να πω για την Κατερίνα. Θέλω να μείνει κι εγώ σαν μαμά, για να δει ο κόσμος ποια είναι πραγματικά η Κατερίνα, σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας. Και σαν μαχητικότητα, σαν δύναμη. Mm-hmm. Σας αγχώνει που εκεί που βρίσκεται τώρα
Θα περάσει λίγο δύσκολα, αν και εφόσον μείνει, γιατί δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο κορίτσια θα συνεχίσει. Λοιπόν, που θα περνάει δύσκολα, γιατί άλλο να ξέρετε ότι το πρόγραμμά της το διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο που θα τρώει λίγο, θα φροντίζει τον εαυτό της εκεί. Θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Πιστεύω ότι το παιδί ξέρει να προσαρμόζεται, η Κατερίνα, σε όλες τις καταστάσεις. Μάλιστα. Ποια είναι τελική... Οπότε το θέλει τόσο πολύ που θα προσαρμοστεί. Πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η τελική ευχή σας, τι θα της ευχόσασταν? Η ευχή μου είναι το παιδί να παραμείνει στο παιχνίδι, επειδή το θέλει πάρα πολύ. Και... Είναι μαχήτρια, όπως λέτε. Είναι μαχήτρια, αν όμως δεν ξέρω ο κόσμος τι θα αποφασίσει, γιατί ο κόσμος αποφασίζει. Και έτσι όχι εμείς. Εμείς λέμε τώρα τα στοιχεία του χαρακτήρου της, της δύναμής της κτλ. Εγώ θα χαρώ πολύ να παραμείνει το παιδί στο παιχνίδι, γιατί το βλέπω, που παρακολουθώ συνέχεια, ότι είναι χαρούμενο το παιδί που είναι σε αυτό το παιχνίδι. Το θέλει. Και εμείς